Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρόσωπε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Έχει προκύψει ένα θέμα με την παρακολούθηση του κινητού, μεγάλο θέμα και πολιτικό θέμα, παρακολούθηση του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παραίτηση της κυβέρνησης, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε την εξεταστική. Θα γίνει, απάντησε θετικά η κυβέρνηση. Για τις 22, που ανοίγει, ναι, 22 ανοίγει Αυγούστου, και η Βουλή, θα πάμε σε μια προημερησία συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, κύριε Καραθανασόπουλε? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχουμε να κάνουμε ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Και στο παρελθόν υπήρξαν σημαντικά ζητήματα, σημαντικές καταγγελίες για παρακολουθήσεις και συνακροάσεις και μάλιστα είναι και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Όμως παρόλα αυτά φαίνεται σαν να πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα. Και το λέω αυτό γιατί δεν απαντάνε και η κυβέρνηση με πρώτα και κύρια τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα στο ποιος διαμόρφωσε αυτό το επικίνδυνο και σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο για τις νόμιμες, όπως τις ονομάζουν, επισυνδέσεις. Ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαμορφωθεί από το 1994 στη χώρα μας και υπό η απειλή επίκληση του λόγου εθνικής ασφάλειας, ένα όρος λάστιχο που χωράει τα πάντα και μάλιστα χωρίς αιτιολογία, μπορεί να γίνονται με απόφαση του εισαγγελέα βεβαίως οι νόμιμες αυτές παρακολουθήσεις. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα όλο και περισσότερο χειροτερεύει. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι σε βάρος των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, είναι σε βάρος των λαϊκών ελευθεριών. Και φαίνεται από την τεράστια αλματώδη αύξηση των αριθμών των νόμιμων παρακολουθήσεων που γίνουν, των νόμιμων των εισαγωγικών παρακολουθήσεων. 15.000 για το 2022. Ακριβώς. Ξεκινήσαν το 2010 από 5.500, το 2018 έφτασε στις 11 και τώρα είμαστε στις 15.000. Δηλαδή καταλαβαίνετε μια τεράστια, μια αρματώδη αύξηση όλων αυτών των προεκλογών. Και βεβαίως και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνεχίζει να διαμορφώνεται. Το 2019 θα θυμίσω, τον Αύγουστο υπήρξε ένας νόμος για την λεγόμενη προστασία των προσωπικών δεδομένων όπου άφηνε τις πόρτες και τα παράθυρα ορθά ανοιχτά για λόγους πάλι εθνικής ασφάλειας χωρίς αιτιολογία να μην προστατεύονται τα προσωπικά δικαιώματα που ψηφίστηκε τότε και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Και είναι συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός ο πολυδέδαλος μηχανισμός, αυτό το πλαίσιο, γιατί να σας πω ότι και το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε μια υπηρεσία μια ειδική μονάδα νόμιμης συνακρόασης και υποκλοπών για να συντονίζει τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών μελών. Εσείς πάντως, τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, ως Κομμουνιστικό Κόμμα, έχετε βάλει το θέμα αρκετές φορές στο Κοινοβούλιο. Εγώ Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή να μπουν όρια, αλλά να μπορεί να διασφαλιστεί όμως ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα συλλέξει και τις πληροφορίες που ενδεχομένως χρειάζεται για εθνικούς λόγους? Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, σε ποιο περιβάλλον μιλάμε? Πρέπει να δούμε το περιβάλλον και το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί. Όταν στον όρο εθνική ασφάλεια χωράνε πάρα πολλά πράγματα, από τα ζητήματα των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών μέτρων, τα οποία προσβάλλουν ευθέως ατομικές ελευθερίες και συλλογικά δικαιώματα, από τα ζητήματα της πάταξης του ριζοσπαστισμού, μία άλλη πάλι ευρεία έννοια, σε συνθήκες σκληρών και σφοδρών υπεραλιστικών ανταγωνισμών που οδηγούν σε πόλεμο, στη δράση μυστικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Όλο αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα δυσόδες τοπίο, το οποίο ακόμη και νόμιμες εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, και αναγκαίες παρακολουθήσεις μπαίνουν σε πολύ μεγάλα ερωτηματικά, θέτουν πολύ μεγάλα ερωτήματα. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολυδέδαλο δίκτυο παρακολουθήσεων, επίσημων και ανεπίσημων κέντρων, κρατικών και παρακρατικών, σε δράση μαζί με ξένες μυστικές υπηρεσίες και σε αντιπαράθεση με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν λογισμικά συστήματα παράνομα, όπως το Pegasus ή το Predator, το οποίο διάφορες εταιρείες offshore ή εταιρείες που έχουν έδρα στη Βόρεια Μακεδονία μπορούν και παρακολουθούν τέτοια πρόσωπα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το χαώδες πλαίσιο διαμορφώνεται ακριβώς ο βούρκος, ναι, την κυριολεξία των παρακολουθήσεων. Και μια εκεί είπατε για το ΚΚΕ.
Να σας θυμίσω ότι από το 2016 το ΚΚΕ έχει καταγγείλει τη συνακρόαση και μάλιστα αλλεπάλληλα. Ναι, αυτό θα σας αυτό είναι το επόμενο μου ερώτημα, κύριε Καρδάνο. Αυτό ανέφερα. Γιατί αυτό έχει προβεί σε καταγγελίες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά έχουν διερευνηθεί ποτέ αυτές οι καταγγελίες? Αναρωτιέμαι, κύριε Καρδάνο. Κοιτάξτε, οι όποιες απαντήσεις έχουμε πάρει κατά καιρούς, ναι, σταματάνε σε ένα σημείο ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν άλλο. Τι έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί? Ότι οι παρακολουθήσεις συνακροάσεις γινώσανται από 13 διαφορετικές χώρες και που όλες αυτές οδηγούσαν κάποια στιγμή στο Λονδίνο. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Συγγνώμη κύριε Καραθανσόπουλε, 13 διαφορετικές χώρες είχαν υποβάλει αίτημα συνδρομής, δηλαδή? Όχι, τα τηλέφωνα, ναι, που οι οποίοι κάναν τις συνακρόασεις φαίνονταν ότι υπάρχουν σε 13 διαφορετικές χώρες. Σε 13 διαφορετικές χώρες. Άρα το ότι αλλάζει, το ότι ο Πρωθυπουργός... Ναι, το ότι θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Έχει μπλοκάρει. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το ότι ο Πρωθυπουργός χθες προανήγγειλε ουσιαστικά την αλλαγή του πλαισίου, του θεσμικού πλαισίου. Και ζήτησε τη συνδρομή των κομμάτων. Ναι, εσείς θα απαντήσετε θετικά, δηλαδή θα πείτε κάποιες και θα διατυπώσετε κάποιες προτάσεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ΕΕΠ? Προσέξτε, όταν λοιπόν έχει διαμορφωθεί αυτό το νομικό πλαίσιο, με το οποίο εμείς είμαστε αντίθετο, τώρα αν η ΕΕΠ είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού ανήκει ή σε μια διακομματική επιτροπή, είναι πολύ μικρή απόσταση, θα το λέγαμε έτσι. Γιατί ακριβώς είναι το θεσμικό πλαίσιο που εμάς μας απασχολεί και όχι τόσο στο που ανήκει αυτή η υπηρεσία ή από ποιον θα ελέγχεται. Γιατί τυπικούς ελέγχους, για παράδειγμα, η Βουλή ελέγχει την ΑΔΕ. Τι σημαίνει, τι ανεξάρτητη αρχή. Αυτό απέτρεψε το γιγάντομα αυτό των συνακροάσεων που ίδια η ΑΔΕ δίνει επίσημα στην ιστοσελίδα της? Όχι βέβαια. Ούτε καν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά για να συγκαλύψουμε. Εμείς τι θα κάνουμε ως ΚΚΕ? Εμείς είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς να έχουμε αυταπάτες, να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα των παρακολουθήσεων και μάλιστα να ενταχθεί σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή όχι μόνο το ζήτημα των παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και των συνακροάσεων που έχουν γίνει στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και αναφέρεστε στην περίοδο του... Γιατί σας λέμε κυριολεκτικά, ναι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους πολιτικούς οργανισμούς, στα άλλα κόμματα που έχουν συνδιαμορφώσει αυτό το πλαίσιο, ότι θα μπορέσουν να βάλουν πώς να το πω, να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Και το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Μόλις το Μάη δεν αποκαλύφθηκε ότι στην Ισπανία του κατά τα άλλα προοδευτικού, όπως τον ονομάζει ο κ. Σάντσες και τη κυβέρνησή του, παρακολουθούνταν από το παράνομο λογισμικό του Πίγκασους 65 προσωπικότητες της Καταλωνίας, πολιτική και ακαδημαϊκή. Άρα τι συζητάμε τώρα? Δεν υπάρχουν δηλαδή εχέγγυα σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Απλώς ο λαός με την πάλη του πρέπει να αποτρέψει την επιδείνωση αυτής της κατάστασης και να βάλει φρένο σε αυτό το βόρβορο των παρακολουθήσεων. Πριν σας χαιρετήσουμε, θα ήθελα να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το λέω διότι τώρα αυτό το θέμα διαμορφώνεται και κουβαλάει και βγάζει εξελίξεις. Αναφέρουμε στις ανακοινώσεις που ενδεχομένως κάνει αυτή την ώρα ο Νταγί Περτοάν για το που θα προκαλέσει με το πλοίο Γεωτρύπανο. Ποιο είναι το σχολείο σας, κύριε Καραθανασόπουλε? Όπως και στην ανακοίνωση του κύριου Ακάρε, πλήγο δήλωση του κύριου Ακάρε, ότι εφόσον αν το θέλει ο Θεός, και στο Καστελόριζο. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε μια κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας, αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ότι αυτή η κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας και η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας γίνεται εντός των πλαισίων αυτών των σκληρών ανταγωνισμών και μάλιστα με την προτροπή, θα το λέγαμε, των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν σύνορα. Μιλάνε για διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, οι οποίες πρέπει να επιληθούν και πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που η χώρα μας έχει μετατραπεί σε σημειοφόρο αυτών των αμερικανοτικών σχεδιασμών. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης και επί της ουσίας η λύση η οποία πρέπει να είναι δεν είναι η ακόμη μεγαλύτερη βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ, αλλά η αποδέσμευση από αυτών για να μπορέσουν επί της ουσίας να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Καθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.